Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας στο αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους και Περιφέρειες να εντάξουν τη σειρά σημαντικών έργων, διανύοντας μια πραγματικά αναπτυξιακή τροχιά προς το μέλλον. Παρουσίασε σήμερα στο Άργος ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου. Κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος άσκησε και σκληρή κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για το Φιλόδημος, ανέλησε το πρόγραμμα ακούγοντας τους εκπροσώπους αυτοδείξης και δεσμεύτηκε για την εξεύρεση λύσεων σε όσα ζητήματα αντιμετωπίζουν. Για αυτά εμείς θα πούμε. Σε σύνδεση μας έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και Δήμαρχο Άργους Μυκηνών, τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Καλησπέρα σας, κύριε Δημάρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Καλησπέρα. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε την κατάσταση έτσι όπως αποτυπώνεται μετά και την σημερινή παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θεοδωρικάκου, σε αυτήν την, εγώ θα πω, man-to-man συζήτηση με τους δημάρχους. Και το σημειώνω έτσι γιατί είχαν τη δυνατότητα μέσα και από τη δική σας στάση να θέσουν τα ερωτήματα, να θέσουν τα ζητήματα, να θέσουν όσα τους απασχολούν. Πώς εσείς σχολιάζετε την σημερινή κατάσταση? Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους, τους δημάρχους, οι οποίοι ήρθαν στο Άργο σήμερα, σε αυτή τη συνεδρίαση που κάναμε, μια ημερίδα με τον Υπουργό, για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα τα οποία πραγματικά ταλανίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση περνάει πολύ άσχημες ώρες τα τελευταία 9 χρόνια, από την εποχή των μνημονίων και ύστερα. Οι πρόσοδοι έχουν μειωθεί, και να μην ακούτε νούμερα, τουλάχιστον 90%. Mm-hmm. Αυτά τα είπα όλα σήμερα. Έθιξα όλα αυτά τα θέματα με αποτέλεσμα να καταλάβουν όλοι και να αντιληφθούν άπαντες ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να βάλει βαθιά το χέρι της όσον αφορά τις χορηγίες οι οποίες πρέπει να γίνουν στους Δήμους. Μας είπε ο Υπουργός ότι τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Φιλόδημο, στο προηγούμενο πρόγραμμα, δεν θα χαθούν αρχικά. Ήταν 1.300.000, ενώ στην πραγματικότητα στα ταμεία υπήρχαν μόνο 150 εκατομμύρια. Πράγμα που σημαίνει ότι είχαν κάνει μια υπέρβαση, μόνο το 10% υπήρχε. Άρα λοιπόν αυτά όλα δεν πρόκειται να εκτελούνταν ποτέ. Αυτά είναι λόγια του Υπουργού, ναι, τα οποία τα άκουσαν όλοι. Εγώ μεταφέρω το τι είπε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν μεταξύ τους τα κόμματα. Εγώ άκουσα αυτά με προσοχή, όπως τα ακούσαν και άλλοι συνάδελφοι. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν για την Πελοπόννησο και για τους 26 δήμους της Πελοποννήσου είναι 52 έργα δρομολογημένα και 105 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ή αν είναι κάτι ακριβώς παραπάνω. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι, και είναι ποσά και είναι και έργα πολύ σημαντικά, θα έλεγε κανείς, για την ενεργοποίηση αυτής της νέας σελίδας στην αυτοδιοίκηση που περιμένουμε. Μην ξεχνάμε ότι η αυτοδιοίκηση τράβηξε και ένα μεγάλο κάρο πέρα από την υπόθεση της κρίσης, τώρα και σε αυτή την κρίση του κορονοϊού, και τραβάει. Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν ένα πράγμα και αυτό ας γίνει συνείδηση όλων. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ακριβώς δίπλα στον δημότη, είναι δίπλα στον πολίτη. Η κυβέρνηση είναι λίγο πιο μακριά. Εμείς λοιπόν είμαστε ακριβώς σε όλα τα προβλήματα. Μα το αγροτικό μας δίκτυο έχει πρόβλημα. Εμάς θα πάρει να ενοχλήσει. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έρχεται να βοηθήσει και το αγροτικό δίκτυο. Το αγροτικό δίκτυο σε εμάς είναι ένα τεράστιο και πελώριο θέμα. Ακούστε κάτι, 26 δήμοι δικοί μας είναι δήμοι ημιαστικοί, αγροτικοί δήμοι. Οι εκτάσεις τους είναι τεράστιες μετά τη συνένωση των καποδιστριακών δήμων στον Καλλικρατικό, με αποτέλεσμα αυτές οι χένωσες πληγές να μην μπορούν να κλείσουν αυτά τα 9 χρόνια, γιατί η δυσπραγία, όλη η οικονομική δυσπραγία, δεν έχει ο δημότης να πληρώσει τη ΔΕΗ, δεν εισπράττει ο Δήμος από τα δημοτικά τέλη. Γίνεται μια συνεργασία του Δημότη με τη ΔΕΗ όσον αφορά την αποπληρωμή των χρεών. Mm-hmm. Μένει απ' έξω ο Δήμος. Όλα αυτά λοιπόν
θα πρέπει να γίνουν συνείδηση. Εγώ τα έδειξα σήμερα στην τοποθέτησή μου. Τα είπα όλα αυτά, ήσασταν. Αναλυτικά και με ρεαλιστικό, εγώ θα πω, τρόπο. Υπό την έννοια ότι έπρεπε να ακουστούν αυτά τα πράγματα και όχι να ακούμε μόνιμα θεωρίες περί ποσών, αριθμών κτλ. Εγώ θα πω ότι θέσατε όλα τα ζητήματα έτσι όπως ακριβώς αποτυπώνουν οι αγωνίες των αυτοδιοικητικών. Είτε έχει να κάνει με την αλλαγή του πλαισίου, που πρέπει να υπάρξει αλλαγή του πλαισίου, για να τρέξουν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Είναι και αυτό πολύ κρίσιμο. Γιατί καλά τα προγράμματα, καλοί οι πόροι που έρχονται. Τι να το κάνεις όμως αν χρειάζεται να κάνουμε ένα και δύο και τρία χρόνια για να απορροφηθούν αυτοί οι πόροι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο εμείς, εγώ ως πρόεδρος της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Πελοποννήσου, το έδωσα με πολύ, αν θέλετε, ρεαλιστικό τρόπο. Όλοι οι Δήμοι, οι δικοί μας, με απόφαση της ΠΕΔ, του Περιφερειακού Συμβουλίου του δικού μας, πρόσφατα, πήραμε μια απόφαση λοιπόν μετά από εισήγηση δική μου, ομόφωνη απόφαση, έτσι και τα 21 μέλη που ήμασταν εκεί, πήραμε μια απόφαση να κάνουμε μια ενιαία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μελετών. Mm-hmm. Αυτό αυτοί που καταλαβαίνουν τώρα αντιλαμβάνονται ότι οι μικροί δήμοι θα είναι οι πλέον ωφελημένοι. Γιατί? Διότι εγώ έχω κάνει μια μελέτη για ένα κολυμβητήριο που έφτιαξα στο Άργος. Αυτή τη μελέτη αύριο το πρωί μπορεί να την πάρει ο οποιοσδήποτε δήμαρχος από οποιοδήποτε μέρος της Πελοποννήσου εκ των 26 που βγαίνει πρόγραμμα για κολυμβητήριο να την ενεργοποιήσει. Σωστά. Και κάνοντας μόνο μία μελέτη, πιθανόν μία γεωλογική μελέτη γιατί τα εδάφη έχουν διαφορά, να επικαιροποιήσει όλες τις άλλες μελέτες και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή την απορρόφηση των κονδυλίων. Να βρει μια συγκεκριμένη βάση και ένα συγκεκριμένο πάτημα για να πορευτεί. Πολύ απλά, και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να είχαμε απορροφήσει και δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε γιατί δεν υπάρχουν μελέτες για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε πόσο έχει οπισθοδρομήσει η ανάπτυξή μας συνεπία της μη ύπαρξης μελετών? Πάρα πολύ. Σε αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους μου δημάρχους, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, πιστεύοντας ότι ο θεσμός αυτός τον οποίον υπηρετούμε και μας έδωσαν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπήσουμε οι συνδημότες μας, θα πρέπει να τους επιστρέψουμε την τιμή που μας έκαναν με έργα. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό συζητώ με τους συναδέλφους μου καθημερινά. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τόπο μας. Όσο υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία έρχονται για την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχουμε τις μεγαλύτερο δυνατόν απορροφήσεις. Από εκεί και πέρα, με αγαστή συνεργασία, είναι ένας υπουργός που ακούει, είναι ένας υπουργός που καταλαβαίνει, είναι ένας υπουργός που είναι ο άνθρωπος της πιάτσας και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, διότι μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του και μπορούμε να βγάλουμε γόνιμα αποτελέσματα, όχι υποφελία προσωπική, αλλά υποφελία των δημοτών μας. Θα κρατάμε όλα αυτά και νομίζω θα τα δούμε και στο επόμενο θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών και πάμε εμείς να δούμε τα όσα αποτυπώθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και του Τεχνικού Κλιμακίου για την αποτύπωση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Είναι στο χέρι σας, είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι όλων μας μέσα από τη συνεργασία μας. Εάν δουλέψουμε αποδοτικά και αποτελεσματικά, τα επόμενα 4 χρόνια να πέσουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Δήμους και στις περιφέρειες. Πήρε τα 5.000 έργα και δράσεις με αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνοντας το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης, που παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και βρέθηκε στο επίκεντρο και σήμερα με εξειδίκευση στην Πελοπόννησο σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Άργος. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων πρόκειται να δημιουργηθούν και 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα κολοσσίο πρόγραμμα το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει μια σειρά υποσχέσεων της προηγούμενης κυβέρνησης στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος, το οποίο δυστυχώς απεδείχθη ότι δεν είχε διασφαλισμένη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα υπεσχημένα έργα 1,234 δις ευρώ να κινδυνεύουν να χαθούν, με όποιες συνέπειες θα είχε κάτι τέτοιο,
για την ποιότητα ζωής των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα. Τα έργα πολλά και σε πολλά επίπεδα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, αφού τα ανέλησε και άκουσε προσεκτικά όλους τους εκπροσώπους, στάθηκε σε όσα θα κάνει η κυβέρνηση για τη στήριξη των Δήμων, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο. Ετοιμάζουμε μία μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή, η οποία θα εκδηλωθεί τους επόμενους μήνες και αφορά την ισχυρή μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κράτος, τον κεντρικό μηχανισμό του και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τις περιφέρειες και στους Δήμους. Τα οικονομικά προβλήματα των Δήμων, η αδυναμία πληρωμών των πολιτών σε ΔΕΗ και οφειλές προς τους Δήμους, τα δύσβατα οδικά δίκτυα, η ταλαιπωρημένη στόλη αποκομιδής απορριμμάτων με σημαντικό κόστος επισκευής και η μείωση των προσόδων των τελευταίων ετών μας έχουν οδηγήσει σε οριακή λειτουργία. Αφού κατέθεσε στον Υπουργό μερικά από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο κ. Καμπόσος στάθηκε στη δημιουργία βιβλιοθήκης μελετών, προκειμένου να είναι έτοιμοι οι Δήμοι ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσουν έργα μέσω προγραμμάτων, επικαιροποιώντας την αντίστοιχη μελέτη. Και φυσικά έκανε ειδική μνήμα στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν μας έχουν πει τι να κάνουμε, αλλά μας πηγαίνουν στα δικαστήρια. Δηλαδή, ποιο είναι το νόμιμο, δηλαδή τι κάνουμε εμείς? Πηγαίνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, εναποθέτουμε, σκεπάζουμε αυτή την τακτική που την έκανε όλη η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Ποιο είναι το παράνομο, εμείς γιατί παρανομούμε, δηλαδή φεύγουμε από τον νόμιμο δρόμο και πάμε στον παράνομο? Ποιος είναι ο νόμιμος? Δεν υπάρχει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έδωσε απαντήσεις σε όλα και δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό της αυτοδιοίκησης, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή, αναφερόμενο στις αποφάσεις που ελήφθησαν για την κατάργηση με έναν τρόπο της απλής αναλογικής. Εάν δεν το κάναμε αυτό, σήμερα εκτιμώ ότι πολλές δεκάδες δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα και αρκετές περιφέρειες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στοιχειοδός. Να κάνουμε πράξη μια αυτοδιοίκηση που θα είναι πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και εξυπηρέτησης των πολιτών. Δίνουμε αυτή την τριπλή διάσταση στην αυτοδιοίκηση. Από την ημέρα που αναλάβαμε, αποκαταστήσαμε την κυβερνησιμότητα στους Δήμους και στις περιφέρειες και αντιμετωπίσαμε τις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες που υπήρξαν από την εφαρμογή της απλής αναλογικής. Άκουσαμε λοιπόν τα όσα σημειώθηκαν σήμερα σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, με την αυτοδιοίκηση να είναι σε πρώτο πλάνο και μαζί μας η Γεωργία Αναγκοστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα, θα λέει κανείς, για τους αυτοδιοικητικούς, υπό την έννοια ότι περίμεναν να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα και τα άκουσαν από τον Υπουργό Εσωτερικών. Μία σειρά από 11 ενεργές πλέον προσκλήσεις. Και μέχρι να δούμε πώς θα πορευτεί πλέον η αυτοδιοίκηση και αν είναι έτοιμη, γιατί χρειάζεται και αυτή η ετοιμότητα και σε επίπεδο μελετών. Ήταν χαρακτηριστικά και αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Καμπόσο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τα πήγε αρκετά καλά στην διοργάνωση αυτή. Μια επιτυχημένη διοργάνωση. Ακούσαμε και τις αναφορές του, όπως ακούσαμε και τον Υπουργό, όπου μιλάμε για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τους Δήμους κυρίως και τους μικρότερους και όχι μόνο, και για τις περιφέρειες. Αρκετά χρήματα για μια σειρά από έργα που δρομολογούνται, που είναι αναπτυξιακή σημασία και τα έχουν ανάγκη. Ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές του Δημάρχου Άργους Μυκηνών και εκπροσώπου της ΠΕΔ, των υπολείπων δημάρχων της Πελοποννήσου, λοιπόν, ότι και τα οικονομικά προβλήματα είναι σοβαρά και τα ξέρουμε. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση μεταξύ όλων των άλλων και του κ. Θεοδωρικάκου ότι θα γίνει και αυτή η μεταρρύθμιση και θα έχουμε εξελίξει και στο ζήτημα που είναι μείζον για τους Δήμους των αρμοδιοτήτων, πέραν των πόρων. Αρμοδιοτήτων, πόρων και προσωπικού. Είναι τριπλό το μέτωπο, γιατί το να μεταφερθούν αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία δεν λέει τίποτα από να μεταφερθούν πόροι και προσωπικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική, λοιπόν, σημαντικό αυτό το τρίπτυχο, όπως πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει, στις μεταρρύθμισης, που αν προσθέσουμε και το Αντώνη Τρίτσης, νομίζω ότι μπαίνει σε μια τροχιά αναπτυξιακή. Κάθε Δήμος, ακόμη και μικρός, και είναι σπουδαία εξέλιξη. Βέβαια, άκουσα και σε αυτήν την ήσουν εκεί στο Άργος, μας μετέφερε και το κλίμα το μεσημέρι, σε αυτήν την έτσι μεγάλη συνεδρίαση που διήρκησε αρκετά, και τις αναφορές του Υπουργού ξανά για το φιλόδημο
όμως που στην πραγματικότητα το Αντώνη Τρίτσης είναι η συνέχεια του Φιλόδημος. Είχαν και την κόντρα αυτή τη μεγάλη με τον Αλέξη τον Χαρίτση, που ήταν ο προκάτοχός του και το είχε διαχειριστεί όλο αυτό. Ήταν μια καλή ιδέα και το Φιλόδημος. Είναι μια συνέχεια του Αντώνη Τρίτσης. Πέρα από κόμματα και χρώματα, σημασία έχει να εκταμιεύονται πόροι, να υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις και να γίνονται έργα, γιατί τα έχουν ανάγκη δήμαρχοι. Ωραία. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε εμείς τι σημειώνουν οι δήμαρχοι. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Βασίλη Κοσμόπουλο, τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για μια σειρά από αυτοδιοικητικά θέματα και τα όσα έρχονται και τα όσα γίνονται και σε επίπεδο υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας. Πάμε να δούμε εμείς αυτό τώρα το σημείο, τα όσα καταγράφονται στο ρεπορτάζ με τις δηλώσεις των δημάρχων. Πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έρχεται να λύσει παθογένειες του παρελθόντος, διότι όπως γνωρίζουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΣΠΑ δηλαδή, δεν χρηματοδοτεί ίδρυυση, αποχέτευση, άρδευση, δεν χρηματοδοτεί προγράμματα, τα οποία το Αντώνης Τρίτσης, η συνέχεια δηλαδή του Φιλόδημος, αλλά με μια διαφορετική βάση, με άλλη βάση χρηματοδοτική, έρχεται να λύσει αυτά τα προβλήματα. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας παρακολουθούμε στενά, διότι έχουμε καταθέσει πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικές μελέτες, οι οποίες έχουν εγκρίσει. Μην ξεχνάμε το εμβληματικό έργο του Σταφυλόδημο 1, που είναι το Καλαμάτα Πίδημα. Αυτό παρουσίασε και ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια και άλλες προτάσεις που έχουμε καταθέσει, τις οποίες περιμένουμε τις ανάλογες εξελίξεις. Πραγματικά, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού περιμένει πάρα πολλά πράγματα από το Αντώνη Τρίτσης. Είναι εργαλείο αναπτυξιακό για τον τόπο και για εμάς τους δημάρχους να μπορέσουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν πιο καλά τους στόχους μας. Εγώ, σαν Δήμαρχος Μεσίνης, από το Δήμο μας, ο Δήμος μας περιμένει από τον Αντώνη Τρίτσης δύο πολύ σημαντικά έργα. Πέρα από τα άλλα τα οποία θα μας ανακοινώσει και σήμερα εδώ ο Υπουργός σχετικά με τις αντίστοιχες προσκλήσεις. Ένα είναι ο βιολογικός του Πεταλιδίου, που ευελπιστούμε ότι εφόσον πριν λίγες μέρες καταθέσαμε για μελέτη την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Επομένως, σε λίγους μήνες, αν έχουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, το Αντώνης Τρίτσης θα είναι το κατάλληλο εργαλείο για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Ταυτόχρονα, το δεύτερο έργο που για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η αποκατάσταση του φιλοσοφικού κέντρου. Είναι ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Περιμένουμε και εμείς, σαν μικρός δήμος με μεγάλη γεωγραφική έκταση, γιατί νομίζω απευθύνεται περισσότερο σε τέτοιους δήμους, περιμένουμε να ανοίξει το πρόγραμμα, να μπορέσουμε να εντάξουμε ορισμένες μελέτες, ορισμένα έργα για το καλό του Δήμου. Περιμένουμε πολλά, γιατί έχουμε και πολλά προβλήματα, όπως και όλοι οι άλλοι δήμοι, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ βασικό οι διαδικασίες εκταμίευσης να είναι σύντομες και λογικές. Δηλαδή, μην μπλέξουμε πάλι σε αυτόν τον κυκαιώνα προμελετών, μελετών κτλ. Που παίρνουν 4 χρόνια, οπότε είναι σχεδόν δώρο-άδωρο. Τίποτα δεν είναι δώρο-άδωρο, αλλά τέλος πάντων. Επομένως, λέω να κοιτάξουμε και να μάθουμε από τους Αμερικανούς, που από την ώρα που είπαν θα εκταμιεύσουν αυτά τα χρήματα, τα εκταμιεύσαν. Ήδη έχουν εκταμιευθεί όλα. Δεν είναι καν αίτηση, περίμενε, δώσε μου, διόρθωσε κτλ. Εφόσον λες ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ, όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι είναι σοβαροί, υπόκειται σε συνεχή έλεγχο, προχώρησε αυτά τα συστήματα με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από ό,τι στο παρελθόν. Ένας λόγος είναι ότι τραβάνε καμιά φορά διαδικασίες σε τόσο μάκρος, αλλάζουν τα πρόσωπα, χάνεται το ενδιαφέρον, χάνεται ο ενθουσιασμός. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο ενθουσιασμός. Μεγαλόπνο. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστά δομημένο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα. Περιμένουμε πολλά και θεωρώ ότι δείξαμε το προηγούμενο διάστημα ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε ό,τι ανατεθεί στην αυτοδιοίκηση. Θέλει η αυτοδιοίκηση περισσότερες αρμοδιότητες, θέλει περισσότερες ευθύνες. Το πρόγραμμα αυτό στην ουσία χωράει οράματα, χωράει φιλοδοξίες, χωράει την καλύτερη επόμενη μέρα της Ελλάδας και θεωρώ ότι είναι ευθύνη για την αυτοδιοίκηση να μπορέσει να το υλοποιήσει. Πιο βασικά έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει 11 προσκλήσεις οι οποίες πρέπει εμείς οι Δήμοι να προετοιμαστούμε άμεσα ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε έργα αφού είμαστε και στην αρχή της τετραετίας. Οπότε μέσα στην τετραετία να προχωρήσουμε στη φάση της υλοποίησης αφενός και αφετέρου να καλύψουμε βασικές ανάγκες των συνδημοτών μας. Οι προσκλήσεις είναι διάδοχη κατάσταση και για το Φιλόδημο, όπου θα περάσουν από το Φιλόδημο 1 κάποια προγράμματα. Περιμένουμε από τον Υπουργό σήμερα να μας αναλύσει πλήρως και να δούμε τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να γίνουν αυτά και τι έργα μπορούμε να εντάξουμε. Και ειδικά εμείς που είμαστε στη Μεγαλόπολη έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα και θα πρέπει να δούμε πώς μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να φέρουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα, η συνέχεια του Φιλόδημου. 2,5 δις για τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο Υπουργός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο και σε μία περίοδο που
Δυστυχώς μετά τον κορονοϊό θα ακολουθήσει και η ύφεση και η οικονομική κρίση, οπότε και τα οικονομικά των Δήμων θα πιεστούν πάρα πολύ. Άρα το να έχεις ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιείς αρκετά χρήματα είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο που νομίζω θα τεθεί σήμερα και στον Υπουργό είναι ότι θα πρέπει να γίνει κεντροποποίηση, ήδη το έχει ανακοινώσει ότι θα το κάνουν, του νόμου 4412 που έχει σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να μπορούν οι απορροφήσεις των έργων, των χρημάτων να είναι πιο γρήγορα, αλλά και οι διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων να επιταχυνθούν. Είναι μια ξεχωριστή παρουσίαση, πραγματικά. Είναι το κομμάτι εκείνο από το οποίο ελπίζουμε να λύσουμε χρονίζοντα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και στο Δήμο μας, όπως και σε όλους τους Δήμους. Βέβαια, πρέπει να δούμε το πρακτικό κομμάτι, γιατί θεωρητικά ακούγονται πάρα πολύ καλά όλα, πάρα πολύ ωραία. Να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Τι θα πει πρακτικό κομμάτι για μας, τους μικρομεσαίους Δήμους, πώς θα βοηθηθούμε πρακτικά για τις μελέτες που χρειάζονται, γιατί έχουμε υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες, γενικώς υπηρεσίες υποστελεχωμένες, πώς θα βοηθηθούμε στο κομμάτι αυτό, που είναι το κρίσιμο σημείο και το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει διαχρονικά εδώ στην Ελλάδα, να μην μπορούν οι μικροί Δήμοι να ανταπεξέλθουν σε αυτό το τομέα. Τις εξαγγελίες περιμένουμε του Υπουργού να μας πει τι έχει προγραμματιστεί, τι θα γίνει, και να ετοιμάσουμε προγράμματα. Ήδη έχουμε κάποιες ενημερώσεις και έχουμε αρχίσει κάποιες μελέτες και τα λοιπά. Τώρα θα ακούσουμε τα υπόλοιπα από εδώ και θα ενεργήσουμε ανάλογα. Θα έρθουμε, όπως είπαμε, σε λίγο να συζητήσουμε αρκετά με τον επικεφαλής τιμής μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, τον κύριο Βασίλη Κοσμόπουλο. Πριν αφήσουμε τη Γεωργία Αναγνωστοπούλη, να πούμε για μια είδηση που έρχεται από την Τρίπολη και από την εκδίκαση της υπόθεσης της συκοφαντικής δυσφήμισης που είχε καταγγείλει ο Περικλής Μαντάς κατά του Πέτρου Τατούλη, του πρώην Περιφερειακού και νυν Περιφερειακού Συμβούλου. Ήταν υπόθεση η οποία εξετάστηκε από το τριμελές πλημελίο δικείο της Τρίπολης. Υπάρχουν δύο μέρη. Το πρώτο για το ένα τμήμα της κατηγορίας, το δικαστήριο αθώωσε τον κύριο Τατούλη λόγω αμφιβολιών. Για το δεύτερο τμήμα της κατηγορίας έκρινε τον κύριο Τατούλη ένοχο, όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση του Περικλή Μαντάς, την οποία θα μας διαβάσεις, διοτέλεσε σε βάρος το δίκημα της εξύβρισης. Πραγματικά, και να πούμε ότι στην πραγματικότητα είναι η αρχή αυτής της υπόθεσης, αν και μιλάμε για εκδίκαση, γιατί είναι ξεκάθαρη η αναφορά του κυρίου Μαντά ότι θα περάσει και σε ένα επόμενο στάδιο. Όπως σημειώνει λοιπόν, οι αποφάσεις των δικαστήριων είναι σεβαστές, ακόμη και όταν δεν είναι αμετάκλητες. Το τριμελές πλημελίο δικείο λοιπόν της Τρίπολης, όπως είπες Θέμη, αθώωσε για ένα τμήμα της κατηγορίας τον κύριο Τατούλη. Πολύ σωστά επεσήμανες, λόγω αμφιβολιών. Αυτή είναι η απόφαση. Για το δεύτερο όμως τμήμα της κατηγορίας έκρινε τον κύριο Τατούλη ένοχο, διότι όπως επισημάνθηκε τέλεσε σε βάρος του Περικλή Μαντά το αδίκημα της εξύβρισης. Όπως σημειώνει τώρα ο βουλευτής, δεν επέβαλε ποινή φυλάκισης, εκτελώντας πρόσφατο νόμο της Βουλής των Ελλήνων για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τις ποινικές υποθέσεις. Η ουσιαστική απόφαση συνιστά όχι το τέλος, αλλά ένα στάδιο στην τελική απόδοση της δικαιοσύνης. Άρα θα έχουμε συνέχεια, γιατί ήδη έχουμε δει και διαβάσει αρκετά και στο φόντο αυτό και μετά την απόφαση. Η ερμηνεία είναι διαφορετική όπως θέλει ο καθένας. Η αλήθεια είναι αυτή. Γεωργία, να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα ολοκληρώθηκαν για τον κύριο Όγκο των υποψηφίων οι ιδιαίτερες φέτος λόγω της πανδημίας πανελλαδικές εξτάσεις. Οι καθηγητές που διορθώνουν τα γραπτά εκτιμούν ότι οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων δεν θα έχουν εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις. Μετά τις αναφορές από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως πως η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων αναμένεται στις 10 Ιουλίου και το αργότερο έως τις 15 του ίδιου μήνα, η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται. Φέτος η διαδικασία ήταν εντελώς διαφορετική, κυρίως λόγω των δεδομένων της πανδημίας. Με την Υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας αποκλειστικά στην τηλεόραση Best, να δηλώνει πως και αυτό το στοίχημα κερδίθηκε. Νομίζω ότι κερδίθηκε το στοίχημα, και βέβαια αυτό δεν είναι μια προσπάθεια απλά για να πιστωθεί το Υπουργείο κάτι, γιατί αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια που οφείλεται στα παιδιά, στην παρουσία τους, στην ψυχραιμία τους, το ότι τήρησαν τους κανόνες με απόλυτη προσήλωση σε αυτά τα οποία τους δόθηκαν ως οδηγίες, και βέβαια στους εκπαιδευτικούς που ήταν στο πλάι τους. Διενεργήθηκαν οι εξετάσεις με απόλυτη, θα έλεγα, προσοχή ως προς το κομμάτι υγειονομικό, και βέβαια από εκεί πέρα στο παιδαγωγικό έχει να κάνει με τις επιδόσεις των παιδιών. Η ύλη ανακοινώθηκε νωρίς ότι είχε μειωθεί κατά 1/3, και βέβαια και η ημερομηνία δόθηκε με μία εβδομάδα απόκληση από αυτό που ξέραμε. Και πρέπει να σας πω ότι αξιοποιήθηκαν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί ως επιτηρητές, πάνω από 24.000, και βέβαια και οι βαθμολογητές
μα αυτή τη στιγμή δίνουν τον καλύτερό του σε αυτό, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να δοθούν σύντομα. Από την Τετάρτη 1η μέχρι και τις 13 Ιουλίου οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τα ειδικά μαθήματα. Αναλυτικότερα, η Αυλαία την 1η του μηνός θα ανοίξει με την εξέταση των Αγγλικών, ενώ ακολουθούν το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο στις 2 και στις 3 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται με τα Ιταλικά. Έπειτα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λοιπά γλωσσικά μαθήματα, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά. Οι μέρες που απομένουν αφορούν στην εξέταση των μουσικών ειδικών μαθημάτων. Έλεγχος μουσικών ακουστικών δεξιοτήτων στις 10 Ιουλίου, μουσική αντίληψη και γνώση μια μέρα μετά και στις 13 μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Αναφορικά δε με το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού, αυτό έχει οριστεί από τις 29 του μηνός μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Τώρα πάμε στα ειδικά μαθήματα. Ξεκινάμε από την Τετάρτη 1η με τα αγγλικά και μάλιστα τα παιδιά ξεκινούν από Δευτέρα να καταθέτουν το προσωρινό ούτως ή άλλως μηχανογραφικό τους, πηγαίνουν στα σχολεία για να πάρουν και τον κωδικό τους. Αυτό θα τρέξει μέχρι 17 Ιουλίου, οπότε να έχουν τα παιδιά το νου τους έτσι ώστε να μην χάσουν την ημερομηνία, να κάνουν πρόθεσμα την κατάθεση του μηχανογραφικού. Ήταν μια χρονιά με φοβερές ανατροπές και όμως τα παιδιά με πολύ μεγάλη ηρεμία από ό,τι φάνηκε, έδωσαν τις εξετάσεις τους με το καλό να πάρουν και τα αποτελέσματα και του χρόνου να είναι φοιτήτρες και φοιτητές. Η κυρία Ζαχαράκη βρέθηκε στην Μεσσηνία με αφορμή μια σπουδαία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοπύλου Νέστορος και ειδικότερα στη Μεθόνη. Ήταν εξαιρετική. Πρέπει να σας πω ότι μόλις έφτασα από τη Μεθόνη και είμαι ενθουσιασμένη από το επίπεδο γνώσεων αλλά και μεταδοτικότητα γνώσεων των παιδιών. Πήγα χτες εκεί όπου το Δημοτικό Σχολείο Μεθόνη σε μια συνεργασία με σχολείο από το χωριό Ρούντα της Κύπρου είχαν κάνει συνέργεια και μάλιστα τα παιδιά γράψαν ένα βιβλίο με τη βοήθεια προφανώς των μεγάλων για ένα περιηγητή. Μάθαμε λοιπόν και για το κάστρο της Μεθόνης και για το κάστρο της Κερίνιας. Και πρέπει να σας πω ότι κάναμε και εμείς ένα νεωρό ταξίδι σε αυτό το οποίο έμαθαν τα παιδιά και μάλιστα μου δείξαν σήμερα κάνοντας περιήγηση. Ήταν δική μου προσωπική περιηγητές και ξεναγή στο κάστρο. Άρα, μακάρι τα παιδιά μας να μαθαίνουν πάντα έτσι ουσιαστικά και βιωματικά και την ιστορία αλλά και την τοπική ιστορία και να δείχνουν τέτοια όρεξη και για τη γνώση. Αυτό βέβαια οφείλεται και στους καλούς δασκάλους τους. Άρα, συγχαρητήρια. Ξανά στα αυτοδιοικητικά ζητήματα μαζί μας να καλησπέρασουμε τον επικεφαλής του Συνδυασμού Καλαμάτα μπροστά, τον κύριο Βασίλη Κοσμόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Κύριε Κοσμόπουλο, και στους τηλεθεατές μας προφανώς. Θα σας ρωτήσω και δεν ξέρω αν αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία ή τουλάχιστον μια αυτοδιοικητική πρωτοτυπία να συζητείτε μια υπόθεση τόσο σοβαρή όπως είναι το Καλαμάτα Ριζόμυλος και να μην λαμβάνετε απόφαση. Γιατί έτσι έφυγε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν ξέρω εάν η ευθύνη βαραίνει και τις αντιπολιτεύσεις, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα το δούμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι πράγματι είναι λυπηρό ότι δεν κατορθώσαμε να έχουμε μια ενιαία πρόταση. Και βέβαια ήταν δύσκολο να έχουμε μια ενιαία πρόταση για πολλούς παράγοντες. Ας ξεκινήσουμε όμως από ένα πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και θεωρώ ότι αυτό το σημαντικό πράγμα είναι ότι έγινε πλέον ξεκάθαρο από τα πλέον αρμόδια χείλη, επίσημα χείλη, ότι δεν υπάρχουν δύο χαράξεις οι οποίες προτείνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία και μοναδική χάραξη, είναι η βόρεια χάραξη και καλούμαστε να γνωμονοτήσουμε πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη χάραξη. Mm-hmm. Και εμάς, αν ρωτήσατε, το είπαμε και στη συνέντευξη τύπου, αν έπρεπε να χαράξουμε τώρα το δρόμο, θα χαράζαμε κάποια άλλη διαδρομή. Να. Αλλά αυτή τη στιγμή ο στόχος μας ήταν για κάτι συγκεκριμένο. Και έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να επιμείνουμε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο. Σε αυτό το συγκεκριμένο, εκτιμάτε εσείς ότι η πρόθεση και η πρόταση της Δημοτικής Αρχής δεν καλύπτει τα δεδομένα? Όχι. Αυτή ήταν η άποψή μας. Γιατί δεν τα καλύπτει, θα τα πούμε σιγά-σιγά. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε ποια ήταν η δική μας πρόταση και νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν και οι συνδημότες μας. Είχαμε λοιπόν ένα τετράχρονο δρόμο, ο οποίος έφτανε στον κόμβο του Ασπροχώματος, δηλαδή στην περιοχή του Αναγνωσταρά και της Ηνωμένης, και ξαφνικά εκεί γινόταν δίχνος για να φτάσει και να μπει στην Καλαμάτα. Δηλαδή, είχαμε ένα στραγγαλισμό, όπως λέγεται τεχνικά, του δρόμου ή έναν λαιμό, δημιουργούμενο έναν λαιμό μπουκαλιού. Από όπου θα έπρεπε να περάσουν αυτοκίνητα. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να είναι εφικτό. Άρα λοιπόν η πρότασή μας ήταν ξεκάθαρη και έλεγε η βασική πρόταση, ο κορμός της πρότασής μας, ότι από τον κόμβο του Ασπροχώματος μέχρι την είσοδο στη νέα είσοδο, του δρόμου στη νέα είσοδο, ο δρόμος έπρεπε να είναι τετράχνος. No. Και για να είναι τετράχνος,
Τον σημειώσαμε, τον δείξαμε στον κύριο Καρνέζη, τον δείξαμε στην παρουσίαση κανονικότατα και στην συνέντευξη τύπου που δώσαμε και είπαμε ότι αυτός ο δρόμος πρέπει ακόμα καλύτερα να παρακάμπτει το ασπρόχωμα, το πολυδομικό σχέδιο του ασπροχώματος και στη συνέχεια να συναντάει τη νέα είσοδο περίπου στη γέφυρα του τρένου. Είναι μια σαφής και συγκεκριμένη πρόταση. Και μάλιστα επειδή την είχαμε επεξεργαστεί. Γιατί δεν κατατέθηκε αυτή στην Επιτροπή Διαβούλευσης? Θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε, δεν ήδη είχε κατατεθεί και εάν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον από τη Δημοτική Αρχή σε αυτή, η πρότασή μας αυτή, έτσι, θα έπρεπε να έρθει σε επαφή μαζί μας. Το λέω αυτό γιατί δεν υπήρξε... η Δημοτική Αρχή σας κατηγορεί. Εντάξει, με τη λογική ότι υπήρξε τακτικισμός και ουσιαστικά συνενώθηκαν προτάσεις σε εκείνη τη στιγμή. Κάνει λάθος, κάνει λάθος. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι συγκεκριμένη. Είχε ήδη κατατεθεί και, δεν μπορεί, και τι νόημα θα είχε να πάμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης όταν εκεί ακούστηκε από το στόμα του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος ήδη είχε παρουσιάσει μια δική του πρόταση ερήμην όλων των μειοψηφιών στο Υπουργείο. Mm-hmm. Είχε πάει στην Χειρή του Κυρίου Καρνέζη, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και δήλωσε λοιπόν στην Επιτροπή Διαβούλευσης η πρόταση αυτή της Δημοτικής Αρχής είναι αδιαπραγμάτευτη. Από τη στιγμή που ήταν αδιαπραγμάτευτη, τι νόημα έχει και η διαβούλευση η ίδια. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που λέγαμε για την πρόταση. Η πρόταση λοιπόν ήταν τόσο καλά μελετημένη, ώστε στην πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα με νέες απολωτριώσεις για τη δημιουργία του τετράγωνου αυτού δρόμου, είχαμε και μια άλλη εναλλακτική λύση. Η οποία έλεγε από τον κόμβο του Άρη μέχρι τον κόμβο του Ασπροχώματος, ακολουθώντας έναν παραλιακό δρόμο, ο οποίος ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή, να γίνει αυτός δίχνος. Δίχνος αυτός που έλεγε και η μελέτη, άρα ουσιαστικά είχαμε άνοδο από τον έναν δίχνο, κάθοδο από τον άλλον δίχνο, άρα λοιπόν είχαμε ξανά μια εναλλακτική λύση. Μικρότερου κόστους πιθανότατα θα το ελέγξει το Υπουργείο. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε όλη την τεχνική μελέτη και θα φτάναμε ξανά να μπούμε στην Καλαμάτα στο ίδιο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό που συζητάει η Δημοτική Αρχή για παραλιακή διασύνδεση και το οποίο ίσως έχει και μία θετική, να το πω έτσι, χρειά από την πλευρά του Υπουργείου. Εσείς πώς το σχολιάζετε? Εμείς δεν το σχολιάζουμε θετικά πρώτα απ' όλα. Θα του πω και θα πω γιατί. Ναι. Ξεκινάμε και λέει, τι δρόμος ήταν αυτός? Η απάντηση είναι ήπια κυκλοφορία. Mm-hmm. Τι θα πει ήπια κυκλοφορία? Εγώ θα σας πω στην Καλαμάτα τρεις δρόμους ήπια κυκλοφορία. Την Αριστομένους, την Αβαρίνου, Βασιλείος Γεωργίου. Πέστε μου τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αριστομένους, της Αβαρίνου και της Βασιλείος Γεωργίου. Έχουν καμία σχέση μεταξύ τους? Διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν, το ήπια κυκλοφορία δεν σηματοδοτεί έναν δρόμο. Ο δρόμος σηματοδοτείται όταν πούμε δείχνος, τετράχνος με στιθέο. Δείχνος. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, με παραδρόμους. Έτσι σηματοδοτείται ένας δρόμος. Και έτσι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Κατά δεύτερον, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εμάς μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Τον δυτικό μέτωπο για μας είναι κυρίαρχο μπροστά στα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λοιπόν, χρειάζεται μια μελέτη ανάπτυξης του δυτικού μετώπου. Από τη στιγμή που χρειάζεται μια μελέτη του δυτικού μετώπου και πιθανόν και μάλιστα και με ένα νέο γενικό πολυδομικό σχέδιο, διότι το υπάρχον πολυδομικό σχέδιο έχει γίνει με στοιχεία του 2005, είναι κατανοητό ότι δεν θέλουμε οριζόντιους δρόμους και μεγάλους σχετικά, έτσι, οι οποίοι να κόβουν το παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο θα δομηθεί με τον δικό της τρόπο ή σύμφωνα με τα σχέδια ανάπτυξής τους. Τι θέλουμε? Θέλουμε όμως κάθε τους δρόμους που να φτάνουν στο παραλιακό μέτωπο. Ωραία. Στην πρότασή μας λοιπόν είχαμε περιλάβει και έναν κάθετο δρόμο από τον κόμμα του ασπροχώματος, δείχνω, τον ξεκαθαρίσαμε, από τον κόμμα του ασπροχώματος θα ενωνόταν με τον κόμβο της Πυρμπίτας, με τον δρόμο της Πυρμπίτας και θα έφτανε στην πίστα κάρτ. Mm-hmm. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και ότι ζητούσαμε και εάν είναι δυνατόν τα πλευρικά διόδια στη Θουρία να μην υπάρξουν, ώστε να διευκολύνεται η άνοδος από τον περιμετρικό δρόμο, νομίζω ότι η πρόταση ήταν πληρεστάτη. Τώρα, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο είναι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει απόφαση. Ούτε μία η πρόταση πέρασε, ούτε η άλλη πρόταση πέρασε, ούτε της Δημοτικής Αρχής, ούτε η κοινή των παρατάξεων. Τι γίνεται? Πώς ο Δήμος Καλαμάτας θα διεκδικήσει βελτιώσεις, που σαφώς χρειάζονται βελτιώσεις σε αυτή τη χαράξη? Νομίζω ότι είναι κάτι που ήταν γενική ομολογία. Αυτό είναι γενική ομολογία. Πρώτα απ' όλα, ας μείνουμε σε δύο πράγματα. Κάθε πρόταση η οποία απορρίφθηκε έχει μια ειδοποιώ διαφορά. Τον τρόπο με τον οποίο απορρίφθηκε. Η μία πρόταση καταψηφίστηκε της Δημοτικής Αρχής με ψήφους 22 κατά και 15 υπέρ και η άλλη πρόταση
της αντιπολιτεύσεως είναι 18-18. Και καταψηφίστηκε με την ψήφο του Προέδρου. Άρα λοιπόν υπάρχει ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις δύο προτάσεις. Εγώ στην πρωτομιλία μου, αν θυμάστε καλά, τι είπα, παρακάλεσα τον κύριο Καρνέζη να πάρει υπόψη του όλες τις κατευθυμένες προτάσεις. Και το Υπουργείο να τις σημειώσει και να τις μελετήσει με την ίδια σοβαρότητα όλες. Και θα κρίνει αυτό τελικά τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι μια λευκή όμως επιταγή προς το Υπουργείο. Δεν είναι μια λευκή επιταγή, γιατί οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι. Αν τώρα έχει δυνατότητα ο κύριος Δήμαρχος μέσα από μια πολιτική νόμιμη διαδικασία προφανώς να περάσει να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει, ας το κάνει. Αν το Υπουργείο όμως κρίνει ότι αυτή που απαντά σωστά πάνω στο θέμα είναι η δική μας πρόταση, που εγώ έτσι νομίζω τεχνικά, διότι δεν ήταν μια πρόταση την οποία την έκανα μόνο εγώ. Είναι μια πρόταση την οποία την έκαναν επικεφαλής μειοψηφιών, οι τρεις των οποίων είναι μηχανικοί, είναι πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου. Δεν είναι δυνατόν μαζί με τους άλλους δύο μηχανικούς που έχουν παρατάξεις της αντιπολίτευσης όλοι να είναι τρελοί. Προφανώς όχι. Έχουν μελετήσει πολύ καλά τα στοιχεία και έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Πάνω σε αυτόν τον δρόμο, όπως είπα ξανά, που είχαμε να μελετήσουμε. Επιτρέψτε μου λίγο να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Γιατί μία μέρα μετά ήρθε το θέμα που είχε να κάνει με την πολεοδόμηση Ανατολικής Παραλίας. Να σημειώσω, ναι, ότι μετά το τέλος της συνεδριάσεως, εγώ συζήτησα με τον κύριο Καρνέζη, ο οποίος είδα, στον οποίο βέβαια έδωσα και το σχέδιο το οποίο το είχαμε και το δείξαμε μάλιστα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πήρε και ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε και συζήτησε και μου με διαβεβαίωσε ότι θα τις λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του. Θεωρώ ότι και όλες τις προτάσεις που κατέθηκαν θα τις λάβει σοβαρά υπόψη ή θα τις μελετήσει ο κύριος Καρνέζης. Κατά συνέπεια, με αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι θα τις λάβει και σοβαρά υπόψη του και θα προχωρήσει το θέμα. Δεν θα περάσει έτσι. Αυρόχης πως είναι. Ωραία. Έτσι. Και σε πάτη τελευταία ανάλυση, εμείς είπαμε και ναι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει. Δεν συγχωρούμε θετικά, δεν εγκρίνουμε θετικά. Όταν δεν εγκρίνεις και θετικά, το απορρίπτεις. Εγκρίνεις αρνητικά. Πάμε λίγο στο θέμα που έχει να κάνει με την πολεοδόμηση και την διάνοιξη της Οδού Κρήτης, της πολεοδόμησης Ανατολικής Παραλίας, στο μέτωπο που βλέπουμε αυτή την ώρα. Εδώ υπήρξε σύγκληση. Αν και υπήρξαν έτσι διάφορες διαπιστώσεις, επισημάνσεις, χαρακτηριστικές εγώ θα πω, υπήρξε σύγκληση. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προοπτική την οποία και εσείς εγκρίνετε σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, συγκλήσεις σε λογικά πράγματα υπάρχουν. Πολλές φορές διαφωνήσαμε και με τη διαδικασία. Εγώ, αν περίμενα κάτι πριν από τη διάνοιξη της οδού, θα περίμενα μια ολιστική μελέτη, η οποία θα αφορούσε το παραλιακό μέτωπο, την ανάπτυξη του παραλιακού μέτωπου στο σύνολό του. Ναι, αλλά θα καθυστερήσαμε πάλι. Γιατί άκουσα και για διάβρωση ακτής, άκουσα και για ηχορυπάνσεις, άκουσα. Ναι, ένα σωρό πράγματα που σαφώς χρειάζονται. Προηγούνται, ναι, κοιτάξτε, προηγούνται ορισμένα ή τέλος πάντων είναι παράλληλα. Τι είπαμε. Είπαμε, εγώ επιμένω και το έχουμε πει και το λέγαμε και προεκλογικά, επιμένουμε και τώρα, ότι επειδή βρισκόμαστε στο στάδιο της αναθεωρήσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καλό είναι η αναθεώρηση αυτή να μην είναι σημειακή. Που δύσκολα να περάσει και τα σημεία αυτά, τα δύσκολα που πρέπει να ξεπεράσει. Νομίζω ότι μια γενικότερη αναθεώρηση, που να είναι λίγο ευρύτερη, που θα περιλαμβάνει το μέτωπο, το δυτικό μέτωπο πάρα πολύ μέσα, τότε θα είναι μια αναθεώρηση η οποία θα μπορέσει και τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν μέχρι τώρα να τις ξεπεράσει λίγο πιο εύκολα. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και ύστερα, με βάση αυτή τη λογική, κινηθήκαμε και είπαμε στην πρωτομιλία μας ότι νομίζω και όλοι μας που εργαζόμαστε ως μηχανικοί, ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται κυρίως, κοιτάμε το όλον. Αφού φτιάχνουμε το όλον και το σχεδιάζουμε, μετά έρχεται, κάναμε τις μελέτες για τα επιμέρους. Και κάθε φορά που έρχεται ένα πρόγραμμα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίσης. Όπως ονομάζεται φιλόδημο, θα τον ρυθμίσει, δεν παίζει σημασία, αλλά την ύπαρξη προγραμμάτων από το Υπουργείο, ώστε εφόσον έχουμε τις μελέτες, αμέσως να είμαστε έτοιμοι να κουμπώσουμε σε μια πρόσκληση. Αυτό είναι το μυστικό. Τέλος πάντων, δεν ήμασταν αντίθετοι κατά συνέπεια στο πνεύμα της πολεοδόμησης της ανατολικής πλευράς. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πούμε και στους συνδημότες μας ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι κάτι που θα αρχίσει τώρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις σας, επιτρέψτε μου. Πότε μπορεί να αρχίσει μια τέτοια διαδικασία και πότε μπορεί να τελειώσει. Το ότι γίνεται ένα βήμα προφανώς για να κινήσει. Και πότε μπορεί να τελειώσει, πότε μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία υλοποίησης του έργου. Θα μπορεί να ξεκινήσει
το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε 2-3 μήνες θα γίνει πρόσκληση να ανατεθεί το έργο. Από εκεί και ύστερα η υλοποίησή του θα κάνει 15 με 20 χρόνια. 15 περίπου χρόνια. Η εμπειρία η οποία έχει υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή και μας έχει αποδείξει είναι δυστυχώς ότι χρειάζονται 15 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι λιγότερο. Ας ευχηθούμε αυτή τη στιγμή να πάμε λίγο πιο σύντομα. Αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, διότι αν κρίνω το διαχωρίζω το ένα από το άλλο, επειδή το βλέπω την Κρήτη. Η διάνοιξη της Κρήτης μεμονωμένα μπορεί να γίνει και να φτάσει στον κόμβο της Λακωνικής, στην απόλυξη της Λακωνικής. Για να γίνει μεμονωμένα χρειάζεται να ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλεως. Αν δεν ολοκληρωθεί το σχέδιο πόλεως, ένας δρόμος υπάρχει. Έτσι, να μπορέσει κανείς να αποζημιώσει τους παρόδιους και να μπορέσει να περάσει 21 στρέμματα. 21 στρέμματα όμως και με 500 ευρώ το τετραγωνικό να βάλουμε είναι πάρα πολλά χρήματα. Και με 300 ευρώ πρέπει να βάλουμε είναι 7-8 εκατομμύρια. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή πέραν της κατασκευαστικής. Του κατασκευαστικού κόστους να δώσει και 7, 8 ή και 10 και 12 εκατομμύρια για να μπορέσει να κάνει τις αποζημιώσεις οι οποίες απαιτούνται. Καθίστε, μας έχει καμιά έκπληξη γιατί έχει και ταμιακά διαθέσιμα ο Δήμος. Κρατούμε ορισμένες επιφυλάξεις, ήδη έχουμε τις δυσκολίες οι οποίες έχουμε. Προσδοκούμε στο κράτος να είναι πιο γαλαντόμο. Ναι, να συμφωνήσω εδώ, αλλά μπορεί να εξευρεθεί. Δηλαδή, αν είναι ένα κόστος απαλωτριώσεων γύρω στα 7-8 εκατομμύρια, μπορεί να εξευρεθεί. Αν υπάρξει. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο, διότι θα έχουμε προσφυγές στη συνέχεια σε δικαστήρια να καθοριστεί νέα τιμή. Μπορεί, έχουμε πιθανότατα και κτίσματα τα οποία πρέπει να αποζημιώσουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή το ακριβές μέτωπο και τη διαδρομή. Λοιπόν, έχουμε και ένα κακό προηγούμενο με τις πολεοδομικές μελέτες. Αλλά δυστυχώς. Έχουμε να συζητούμε τώρα αυτή τη στιγμή την Κηπούπολη. Η Κηπούπολη ολοκληρώθηκε τώρα, χωρίς ακόμα να έχει μεταγραφεί στο κτηματολόγιο, ύστερα από 20 χρόνια. Οπότε δεν το ξεχνάμε, πάντως ξεκινάμε, θα λέγαμε. Ξεκινάμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Το ότι ξεκινάει κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα να είναι ο ρυθμός με τον οποίο θα κινηθεί, διότι μην ξεχνάμε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα 20.000 ευρώ υπάρχουν για τις πρώτες μελέτες. Θα ενισχυθεί βέβαια, αλλά θα ενισχυθεί σιγά-σιγά. Μέχρι να φτάσουμε στο τελικό ποσό. Θα γίνει και κάποια αναμόρφωση, φαντάζομαι, για να καλυφθεί το συγκεκριμένο κόστος. Ναι, θα γίνεται σιγά-σιγά με την πάροδο των μελετών. Να οριμάσουν οι μελέτες και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια εξαρτάται προφανέστατα από τις προσφυγές που μπορεί να κάνουν οι κάτοικοι στα δικαστικά όργανα. Εκτιμάτε ότι είχε χαθεί μια χρυσή ευκαιρία στο παρελθόν? Δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο να γίνει στο παρελθόν. Στο παρελθόν, πιθανότατα είχαμε συζητήσει το 2004-2005 είχαμε συζητήσει τη διάνοιξη της Κρήτης μια απολωτριώσεις. Δεν νομίζω ότι η βασική αιτία τότε δεν ήταν τόσο η αντιδράση, όσο νομίζω ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εξέβρεση των χρημάτων για να φτάσουμε σε αυτές τις απολωτριώσεις. Από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι επόμενες σημαντικές προκλήσεις που βλέπετε μπροστά εσείς για το Δήμο της Καλαμάτας? Κοιτάξτε, ο Δήμος Καλαμάτας διαρκώς. Για μένα η πρόκληση είναι μία. Να υπάρχει μία ολιστική μελέτη για το πώς θέλουμε να πάει ο Δήμος. Αυτή την γενική μελέτη, η οποία πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε στο μεγαλύτερο τους βαθμό, δεν την έχουμε. Εάν είχαμε αυτή την γενική μελέτη, τότε θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα το κάνει. Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον αν κρίνω από τα νέματα που συμφωνούσε σαν η αντιδήμαρχη και ο δήμαρχος σε αυτά τα οποία έλεγα, ότι πρέπει να δούμε το επόμενο στάδιο παράλληλα με τις πρόδρομες εργασίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στην ανατολική πλευρά. Πρέπει να ξεκινήσουν και οι πρόδρομες εργασίες για την περιοχή τουριστικής ανάπτυξης. Έχουμε υποχρέωση να εξοπλίσουμε την περιοχή τουριστικής ανάπτυξης, εάν βλέπουμε στο μέλλον, σε 20 χρόνια, και να αρχίσουμε τις πρόδρομες εργασίες τώρα. Πώς τη θέλουμε? Εγώ πιστεύω ότι όλοι μας θα συμφωνήσουμε ότι θέλουμε σε ήπια ανάπτυξη, με χαμηλά οικολογικά κτίρια, με ευρύ χώρο γύρω τους, άρα λοιπόν τις μεγαλύτερες εκτάσεις. Άρα λοιπόν το σημαντικό σημείο τόσο στην Ανατολική Παραλία όσο και, στο κομμάτι της Δυτική Παραλία δεν είναι τόσο να ξεκινήσουμε και τα πρόδρομα φαινόμενα, πρόδρομες εργασίες. Αυτό που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν θα φτάσουμε στο σημείο της πολεοδόμησης και θα πρέπει να καθορίσουμε τους όρους δόμησης. No. Τις αρτιότητες, το μέγεθος των οικοπαίδων, το ύψος των κτηρίων. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται μέσα μια ολιστική συνεργασία, αντιμετώπιση μάλλον του θέματος. Ότι θα πρέπει πριν φτάσουμε εκεί να έχουμε απαντήσει σε σημαντικά θέματα. Μάλιστα. Την οδό να βαρύνουμε πώς τη θέλουμε.
ένα σημαντικό κομμάτι, παραδείγματος χάρη. Ενισχύουμε τη Λακωνική Βόρεια με άλλες απολωτριώσεις για να είναι πιο γρήγορος δρόμος. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά είναι τα κομβικά στοιχεία και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από, από χθες. Εγώ θα πω, επειδή είναι και η έκφραση απλής αναλογικής, ότι χρειάζεται να υπάρξουν και συμφωνίες και όχι μόνο διαφωνίες, απλά και μόνο για να μην προτάσετε ένα έργο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα περισσότερα έχουμε βαθίσει σε πολλές συμφωνίες. Mm-hmm. Στο τελευταίο διάστημα παρατηρείται από την Δημοτική Αρχή μια σχετικά αρνητική στάση απέναντι στην αντιπολίτευση. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Πιθανότατα μπορεί να σκέφτεται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να εμποδίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής και πιστεύω ότι όλοι μας συνεννοούμε, συμφωνούμε για το καλό του Δήμου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άμα δείτε και τις αποφάσεις της Επιτροπής, mm-hmm. άμα δείτε και τη δικιά μου παρέμβαση στη Μαραθώνα, αν δείτε mm-hmm. και όλα τα στοιχεία, υπάρχει η οποιαδήποτε διάθεση να βοηθήσουμε. Και είπαμε ότι έχουμε και μία γνώση παραπάνω λόγω του επαγγέλματος να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε σωστή κατεύθυνση. Εάν είχαμε μπορέσει και είχαμε συνεννοηθεί εκ των προτέρων σε ορισμένα πράγματα, πιθανότατα και εδώ και στον δρόμο να είχαμε βρει μία μέση λύση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ερχόμαστε εμείς στα όσα εξελίχθηκαν στη Δυτική χθες το απόγευμα με τα εγκαίνια του πυροσβεστικού εποχικού κλιμακίου. Στο Πράσινο ξεκινά τη λειτουργία του και η όλη προσπάθεια ενεργοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Παρουσία του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος έγιναν τα εγκαίνια του πυροσβεστικού εποχικού κλιμακίου στο προάστιο της Δυτικής Μάνης. Καλορίζικο. Να είμαστε όλοι καλά. Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του κλιμακίου αυτού, ενός εκ των περί των 80 που δημιουργούνται φέτος πανελλαδικά στον όλο σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο, κρίθηκε απαραίτητη στην κάλυψη άμεσης πανέμβασης που δίνεται να απασχολήσει περιστατικά στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Ως προς την υλοποίηση όχι μόνο αυτού του κλιμακίου, αλλά και των 80 κλιμακίων που ιδρύουμε στην επικράτεια. Με στόχο την αντιπυρική θωράκιση της χώρας. Άμεση προτεραιότητα και υποχρέωση για μας είναι πάντα η ζωή του πολίτη. Το πολυτιμότερο αγαθό που έχει δοθεί. Αλλά και να προφυλάξουμε την περιουσία του, την περιουσία του κράτους, καθώς και το φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η πολιτεία στο πλαίσιο αυτό τα τελευταία χρόνια καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες οργανώνοντας μηχανισμούς για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των καταστροφών από διάφορα φυσικά και τεχνολογικά φαινόμενα. Το ιδρυθέν εδώ πυροσβεστικό κλιμάκιο αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της πολιτείας και για τον τόπο αυτό. Με τη νέα αυτή υπηρεσία που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, διασφαλίζουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Προστατεύουμε τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους. Όλα έγιναν με τη δέουσα επισημότητα. Παρουσία του Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου, του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος Στέφανο Κουλοκούρη, φυσικά σύσσωμων των πυροσβεστικών αρχών και τοπικών δυνάμεων, των βουλευτών Μεσσηνίας Περικλή Μαντάκη-Μίλη του Χρυσομάλη, των αντιπεριφερειαρχών Στάθη Αναστασόπουλου και Βασίλη Καπέλιου, αυτοδιοικητικών φορέων αλλά και τοπικών αρχών, με τον Δήμαρχο Δυτικής Μάνης Δημήτρη Γιάννη Μάρα να στέλνει τα δικά του μηνύματα. Η παρουσία σας είναι τραμία απόδειξη της πίστης σας και της αγάπης σας για το θεσμό και τις υπηρεσίες που προσφέρει το πυροσβεστικό σώμα γενικώς. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο, που στο βασικό πυρήνα της πολιτικής του έχει τον άνθρωπο και το περιβάλλον, σκοπό έχει να στηρίζει και να προσφέρει τη βοήθειά του πολλές φορές με αυταπάρνηση. Η διασπορά αυτών των πυροσβεστικών κλιμακίων και η κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο αποκεντρωτικό είναι βέβαιο ότι προστατεύει τον πολίτη και του εξασφαλίζει το αίσθημα ασφαλείας του. Επιπλέον, ο πολίτης νιώθει ότι το κράτος ενδιαφέρεται και είναι δίπλα του στην αντιμετώπιση των αναγκών του. Έντονο θα είναι φέτος το άρωμα της Πελοποννήσου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, καθώς η περιφέρεια θα έχει ένα ξεχωριστό πτυπτήριο αφιερωμένο αποκλειστικά στην ιστορία της περιοχής και ειδικότερα στην Επανάσταση του 1821. Θα έχει μόνο 21. Ούτε προϊόντα, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
Σε πρώτο πλάνο θα βρίσκεται η Πελοπόννησο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει περίοπτη θέση, ειδικά εν ώψη της συμπλήρωσης των 200 ετών σε λίγους μήνες από την έναρξη της Επανάστασης και του εορτασμού της ξεχωριστής αυτής επετείου. Χαίρομαι για το γεγονός ότι η περιφέρειά μας θα είναι τιμόμενη περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε ένα μεγάλο περίπτερο και θα βρω τον τρόπο να ανεβείτε κι εσείς. Το οποίο θα είναι μόνο η Πελοπόννησος στην Επανάσταση του 1821. Θα δείχνει τους ιστορικούς τόπους, τους τόπους των θυσιών, τα ιστορικά μας μοναστήρια. Θα τα προβάλλουμε δια της διεθνούς εκθέσεως σε όλο τον κόσμο που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα εγκαινιαστεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και βεβαίως δικαιούται η Πελοπόννησο να ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για το 1821, για τα 200 χρόνια. Διότι η Πελοπόννησος, η περιφέρειά μας, η ευρύτερη Πελοπόννησος, ήταν η καρδιά του αγώνα του 1921. Οι Πελοποννήσιοι σήκωσαν το μεγάλο βάρος, όχι μόνοι τους. Όλοι οι Έλληνες αγωνίστηκαν, αλλά η Επανάσταση ήταν εδώ. Οι πρόγονοί μας σήκωσαν το μεγάλο βάρος. Γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή για μας ότι ανοίγουμε την αυλαία των 200 χρόνων στη Θεσσαλονίκη. Αύριο για το πρόγραμμα συνεργασία με τα μέχρι τώρα δεδομένα να παρουσιάζουν χαμηλό ενδιαφέρον και μικρή συμμετοχή. Το Υπουργείο αναμένεται γι' αυτό το λόγο να αλλάξει κάποια στοιχεία στο πρόγραμμα προκειμένου να γίνει πιο δελεαστικό. Ποδαρικό κάνει το πρόγραμμα συνεργασία, καθώς από αύριο 30 Ιουνίου η πλατφόρμα θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για την επιδοτούμενη εκπεριτροπή σε εργασία. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος, οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση των διατάξεων θα πρέπει να καταχωρήσουν μετά από 15 μέρες το άθροισμα των συμβατικών ορών των μισθωτών τους ανά μήνα. Τουλάχιστον θα μπορούν να δηλώσουν την εκτιμόμενη μεσοσταθμική μείωση ορών εργασίας για κάθε εργαζόμενο που υπάγεται στο συνεργασία. Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν καταγράφει ιδιαίτερη συμμετοχή και γι' αυτό σκέφτονται από το Υπουργείο Εργασίας να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό στους εργοδότες. Να πούμε ένα παράδειγμα ότι πολλές επιχειρήσεις ζητούν να εφαρμοστεί το μειωμένο ωράριο και να μην υπάρχει ο περιορισμός στην ημερήσια απασχόληση, γιατί πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν με βάρδιες, οπότε θα ήθελαν και μια μείωση στις ημέρες εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι η μείωση των ωρών εργασίας κατά 50% θα επιφέρει μείωση στις απολαβές. Παρά τα αυτά, το κούρεμα στους μισθούς θα είναι 20% και όχι 50%, καθώς το κράτος θα επιδοτεί σε ποσοστό 60% το χαμένο τμήμα του μισθού. Το Υπουργείο Εργασίας είναι ανοιχτό για κάποιες παρεμβάσεις. Θα δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Πάντως, προς το παρόν είναι έως και απογοητευτική η συμμετοχή. Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν με βάση τις αιτήσεις που θα αρχίσουν από αύριο στις 10 Ιουλίου και έτσι γενικώς θα συμβαίνει, δηλαδή θα πληρώνονται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα αυτού που ακολουθεί το μήνα της απασχόλησης. Εργασιακή ανασφάλεια, αναγκαστικές άδειες, άνεφα αποδοχών και εκπεριτροπής εργασία είναι η νέα πραγματικότητα στη μετά-COVID εποχή. Οι μισθοί των εργαζομένων της ανεπίσημης οικονομίας όλων των κόσμων έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 60% τον πρώτο μήνα της κρίσης. Η πανδημία μόλυνει όπως όλα δείχνουν και την αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ανασφάλειας για το αύριο. Εκπεριτροπής εργασίας χωρίς να γνωρίζουν αν θα μπουν στο υποστηρικτικό εργαλείο της κυβέρνησης το πρόγραμμα ΣΥΝ Εργασία. Αναγκαστικές άδειες άνευ αποδοχών και τροποποιήσεις συμβάσεων. Μετά τον κορονοϊό, οι εμποροϊπάλοι δέχονται ακόμη ένα πλήγμα από τους εργοδότες τους. Αυτή την περίοδο οι εμποροϊπάλοι πλήττονται γιατί οι εργοδότες τους ζητούν παράλογα πράγματα, τους ζητούν αυτή τη στιγμή να μπουν σε εκπεριτροπής εργασίας με αποτέλεσμα να έχουν μείωση στο μισθό τους, τους απαιτούν να παίρνουν άδειες άνευ αποδοχών, τους απαιτούν να κάνουν τροποποιήσεις συμβάσεων, κάτι το οποίο είναι και παράνομο. Θεωρούμε ότι όλα αυτά που κάνουν οι εργοδότες μας θα γυρίσουν μπούμερανγκ στην ίδια την αγορά. Έχει δημιουργηθεί ήδη ανασφάλεια που θα τη δουν οι ίδιοι εργοδότες μας στα ταμεία τους.
και θεωρούμε ότι όλα αυτά που γίνονται βρίσκουν απροστάτευτους εμπορεπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι ζητούν επιτέλους να υπάρξει ουσιαστική προστασία από την κυβέρνηση. Καλούμε την κυβέρνηση να μας προστατέψει, καλούμε την κυβέρνηση να βάλει ένα πλαίσιο και ένα φρένο σε όλες αυτές τις ορέξεις των εργοδοτών μας. Εμείς οι ελεύθεροι εμπορεπάλληλοι και εγώ προσωπικά θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους εμπορεπαλλήλους. Όποιος έχει πρόβλημα σχετικά με τα εργασιακά του, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται στην αγορά. Είναι απαράδεκτα να μην σκέφτονται τους εμπορεπαλλήλους και το ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και έχουν από πίσω τους οικογένειες. Εκφράζονται φόβοι πως το επόμενο διάστημα η ανεργία θα εκτιναχθεί. Δραματική αφέλεια αποτελεί η πάυση του εμβολιασμού των παιδιών λόγω της ανασφάλειας από την εξάπλωση της πανδημίας. Οι γιατροί τονίζουν ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, επισημένοντας παράλληλα σε όλους τους γονείς πως θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα εμβόλια. Μεταξύ των ιδιαίτερα κρίσιμων ζητημάτων που έχουν προκύψει στο μέτωπο της υγείας λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του νέου κορονοϊού, περιλαμβάνεται και η ανασφάλεια για τον εμβολιασμό των παιδιών. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι γονείς που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Υπήρξε πράγματι μια χαλάρωση στους εμβολιασμούς. Δηλαδή, λόγω της πανδημίας και παραλαμβάνοντας τα προφυλακτικά μέτρα, να μην έχουμε συνωστισμό, δεν δεχόμαστε υγιή παιδιά στα νοσοκομεία. Ακόμα και τα ιδιωτικά ιατρία αναγκάστηκαν να έχουν πολλούς περιορισμούς και αρκετοί εμβολιασμοί πήγαν πίσω. Αυτό δεν θα σημαίνει ποτέ ότι πρέπει να αναστείλουμε τους εμβολιασμούς εκείνους τους οποίους εμείς θεωρούμε βασικούς ή κατά άλλους είναι υποχρεωτικοί. Οπότε πρέπει όλοι οι γονείς, για ας πάμε στο δικό μου το αντικείμενο το παιδιατρικό, όλοι οι γονείς να ανοίξουν τα βιβλιάρια των παιδιών, να δουν πού και πώς έχουν μείνει πίσω κάποια εμβόλια. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου και εγώ μαζί γράφουμε την επόμενη ημερομηνία εμβολιασμού. Ή στο κάτω-κάτω ας τα πάνε στον παιδίατρο τους ή ας τα φέρουν σε εμάς να δούμε εάν λείπει κάποιο εμβόλιο. Ωστόσο, οι γιατροί τονίζουν ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά, φυσικά πάντα με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας του κορονοϊού και πως οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα για το ποια εμβόλια δεν έχουν ακόμα κάνει τα παιδιά τους προκειμένου να τα κάνουν άμεσα. Τα μωρά μας 2, 4, 6 μηνών το εξαδύναμο εμβόλιο έχουμε προσθέσει και το ρωταϊό, γιατί ξέχασα να σας πω ότι υπάρχει αναθεωρημένο το πρόγραμμα εμβολιασμών του 2020. Οι συναδελφοί μου και εγώ μαζί το έχουμε ήδη πληροφορηθεί και κάθε φορά το εφαρμόζουμε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών που βγαίνει κάθε χρόνο, που συζητείται. Σε νέα από τον κόσμο τώρα, άρχισαν σήμερα έπειτα από 15 περίπου μήνες και μετά τα δυστυχήματα που είχαν σημειωθεί οι πτήσεις για την πιστοποίηση της πλοημότητας του αεροσκάφους Boeing 737 MAX. Στο μεταξύ, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πανδημία του κορονοϊού, με τους ειδικούς επιστήμονες να σημειώνουν πως αυτοί είναι ακόμα εδώ και να κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου. Ενώ αίσθηση προκάλεσε όλο τον κόσμο η επίθεση στο χρηματιστήριο του Καράτσι. Αιματηρή επίθεση με στόχο την καρδιά της οικονομίας στο Πακιστάν. Ομάδα ενόπλων με χειροβομβίδες και αυτόματα εισέβαλε στο χρηματιστήριο του Καράτσι και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, με τις δυνάμεις ασφαλείας να ανταποδίδουν τα πυρά. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 5 αστυνομικοί και φρουροί ασφαλείας του κτηρίου. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι νεκροί είναι και 4 από τους δράστες, που έφτασαν στο σημείο με ασημή αυτοκίνητο μάρκας Corolla. Την ευθύνη ανέλαβε οργάνωση ανταρτών που διεκδικεί την αυτονομία του Μπαλουχιστάν, περιοχή του νότιου Πακιστάν. Αλλά οι αρχές ακόμα διερευνούν την αυθεντικότητα της δήλωσης. Το κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε ζώνη υψής της ασφαλείας, στεγάζει ακόμα τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών. 6 μήνες μετά τα πρώτα γνωστά κρούσματα κορονοϊού στην Κίνα, η ανθρωπότητα δίνει ακόμα μάχη για να αντιμετωπίσει την ασθένεια από την οποία προσβλήθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα και πέθαναν περισσότερα από 500.000. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο, μίλησε ο ειδικός επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Dr. David Navarro.
Η εξάπλωση του ιού συνεχίζεται με μεγάλη ταχύτητα σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ανησυχία αυτή τη στιγμή για αυτά που συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική, τη Νότια Ασία και τμήματα της Αφρικής. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ο καθένας να πάρει την κατάσταση στα σοβαρά. Δεν δείχνει να γλιτώνει καμία χώρα ή περιοχή. Και θα έχουμε νέες εξάρσεις και στη Δυτική Ευρώπη, παρόλο που οι αριθμοί έχουν μειωθεί. Η ζωή ακόμα δεν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και ούτε είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό σύντομα. Γιατί ωστόσο υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές σε κρούσματα και θύματα από χώρα σε χώρα? Οι χώρες που τα πηγαίνουν καλύτερα είναι εκείνες που εργάστηκαν αρκετά στο να γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται ο ιός και οι οποίες έχουν αναπτύξει σχέδια για το τι πρέπει να συμβεί όταν ξεσπάσει μια επιδημία σε κάποια περιοχή. Το είδαμε αυτό στη Γερμανία, για παράδειγμα. Αυτό θα είναι το μοντέλο του μέλλοντος. Αυτός ο ιός δεν θα μας εγκαταλείψει. Θα επιστρέφει. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τον αντιμετωπίζουμε γρήγορα. Και πρωτίστως πρέπει να σταματάμε όσο πιο άμεσα την εξάπλωσή του. Όπως πάντως όλοι οι επιστήμονες λένε, δεν θα πρέπει να αναμένουμε επιστροφή στα όσα γνωρίζαμε πριν την έλευση του COVID-19 στις ζωές μας, αν δεν βρεθεί πρώτα εμβόλιο. Η Boeing ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουν και πάλι δοκιμαστικές πτήσεις των αεροσκαφών της τύπου 737 MAX. Τα δημοφιλή αεροσκάφη που είχαν και τις περισσότερες πωλήσεις παραμένουν καθυλωμένα εδώ και 15 μήνες μετά από δύο πολύ νεκρά δυστυχήματα. Στις 29 Οκτωβρίου του 2018, αεροπλάνο της ιδιωτικής εταιρείας Lion Air που εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα της Ινδονησίας Τζακάρτα προς την Πανγκάλ Πινάν στο νησί Μπαγκά, συνετρίβει στα ανοιχτά της Ιάβας, παρασύροντας τον θάνατο 189 άτομα. Πριν προλάβουν να περάσουν 5 μήνες, δεύτερο αεροπορικό δυστύχημα με τον ίδιο τύπο αεροσκάφους προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά άνοικε στις αιθιοπικές αερογραμμές. Ακαριέ έχασαν την ζωή τους οι 149 επιβάτες και τα 8 μέλη του πληρώματος. Ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι τα δυστυχήματα ενδεχομένως οφείλονταν στο σύστημα ελέγχου πτήσεως των αεροσκαφών. Όλα τα Boeing τύπου 737 MAX αποσύρθηκαν μέχρι να αναπτυχθεί σε αυτά ένα σύστημα που θα ανταποκρίνεται σε νέα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο κόσμος αλλάζει. Όσα γνωρίζαμε χθες, σήμερα δεν ισχύουν. Αλλά όλοι οι Έλληνες θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, να πατήσουμε κάπου σταθερά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Εμείς, στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, βρισκόμαστε δίπλα στους Έλληνες και στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον τόπο και στους ανθρώπους του, με εμβληματικά έργα που δίνουν πνοή στην κοινωνία και την οικονομία και προστατεύουν το περιβάλλον. Με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Με διαρκή προσφορά προς τις τοπικές κοινωνίες. Στον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα εργαζόμαστε με όλη μας την ενέργεια για την ανάπτυξη του τόπου. Γι' αυτό συνεχίζουμε με πάθος να επενδύουμε στην Ελλάδα. Να επενδύουμε στο μέλλον. Κοινού ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Τετάρτη 1η Ιουλίου.
τακτοποιεί η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Arena Open Music Hall στη Arena, Δυτική Ακτή. Open Music Hall. Τώρα τι να το κάνω. Τα μπουζούκια στα καλύτερά τους. Arena Open Music Hall. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο με αγαπημένους καλλιτέχνες. Κορυφαία διασκέδαση με την Εύα Μιλή, τον Νίκο Μανιάτη και ένα 15-μελές καλλιτεχνικό επιτελείο. Σάββατο 4 Ιουλίου, για μια μοναδική εμφάνιση, ο αγαπημένος Γιώργος Παπαδόπουλος θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αυτό το Σάββατο, guest εμφάνιση, ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Μην το χάσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.